Ώστε να χωρούμε τόσο πολύ, αν και είπαμε ότι πρέπει να χαμογελάει, να έρθουμε λιγάκι στη ζωή σας. Από εκεί και πέρα, φύγατε εσείς από την Κέρκυρα. Μάλιστα. Όταν όλα αυτά δημιουργήθηκαν με την οικογένειά σας. Μοναδικό στήριγμα η μητέρα σας, η οποία και εκείνη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αδύναμη στην κοινωνία εκείνη. Και εγώ. Το καταλάβατε κι εσείς. Είδατε... Όχι, συγγνώμη, την ανάλαβα. Την ανάλαβα τη μητέρα μου εγώ. Μένει εδώ μαζί σας τώρα. Εδώ μένει. Έχετε φύγει εσείς από το σύζυγο. Τον άντρα μου. Έχετε φύγει από το σύζυγο. Δεν με θέλω ούτε η νύφη μου, ούτε ο γιος μου. Σας έδιωξαν και εσάς δηλαδή. Μάλιστα. Ορίστε. Κυρία Σοφία, λέω σας έδιωξαν και εσάς. Από το σπίτι. Εδώ είναι διπλό το κακό δηλαδή. Δεν έδιωξαν μόνο την αυγή λόγω των. Εγώ ήμουν 25 χρονών και ο άντρας μου ήταν 16. Εμεθούσε, εκτυπικότουνε, έκανε. Ας μην ξαναγυρίσουμε. Έβανα το τσαπί στο πλάτι. Και έβγανα το μερόκαμα. Τελικά και όλα για τη δουλειά γίνονταν στην οικογένειά σας. Όλα για τη δουλειά, δηλαδή όποιος δεν δούλευε τον διώχνανε. Είναι ασυμόρφωτη οικογένεια. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, Εσείς είστε ευτυχισμένοι με την κόρη σας τώρα. Πολύ. Αυτό έχει σημασία. Πολύ. Ναι, αλλά κοίταξε, μέσα σε τόση οικογένεια που ήμουνα και τους έκανα τόση περιουσία, 350 ρίζες ελιές από τούτα τα μπράτσα. Για να με διώξει ο γιος μου με την ύφη μου από τους κόπους μου, να μην στενοχωρεθώ, αγόρι μου. Το ταλίμωνο. Δεν μπορείτε να μη στεναχωρηθείτε. Συγγνώμη, να μην γερακομίσουν. Είναι αλήθεια, μάλλον. Δεν έχει κανείς κουτσουμπολίστικη διάθεση. Ή να για κουτσουμπολίστικη. Να βρεθεί ο γαμπρός μου, να βρεθεί ο γαμπρός μου, παιδί μου, και όπου σκίστηκα και έκανα το παιδί μου, να πάω να πει στην κόρη μου, ωρή, και αυτή είναι τι θα την κάνω με το χειμώνα. Λέει, πιάμε. Λέει, τη μάνα σου. Δηλαδή, όπως δίνεις ένα πιάτο φαΐ του πατέρα σου, θα δοκίσεις τη μάνα σου. Εγώ έδουλεψα, αγόρι μου, με τιμή και με δόξα. Κυρία Σοφία, σημασία έχει για σας, φαντάζομαι όμως, ότι αυτή τη στιγμή είσαστε μια οικογένεια με το γαμπρό σας, με την κόρη σας, με τα δύο εγγονάκια σας, τα υπέροχα. Τα δύο υπέροχα αυτά πλασματάκια, και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Τα χαίρομαι και το γαμπρό μου, του προσφέρνω ένα καφέ και σηκώνεται πάνω και με αγκαλιάζει και με φιλεί. Αυτά τα ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τη στενοχωρία. Η πίκρα δεν μπορεί να μείνει. Γιατί ήθελα μπρος το γαμπρό μου, ήθελα το γιο μου. Περισσότερα για την ιστορία της αυγής και του Γρηγόρη στην αυριανή μας εκπομπή.